Φεύγει το δοχτυκιό και έρχεται ένα παιδάκι ο Κώστας, ας πούμε, ο οποίος τότε πιτσιρικάς έπρεπε να είναι 17 χρονών, ο Κώστας ξέρω εγώ, μην πω και επίθετα, δεν χρειάζεται, ο οποίος έγινε ο Τελάλης. Εκεί πέρα λοιπόν υπήρχε το εξής. Ο Μιχάλης ήθελε ακόμα, ενώ γούσταρε που είχαμε live μπάντα και ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για τα ελληνικά δεδομένα εκείνη την περίοδο, το να έχεις live μπάντα και να είσαι hip hop. Είχε ο Μιχάλης, ας πούμε, κάποιες ιδέες για κάποια κομμάτια. Το θέμα είναι ότι τότε εμείς, επειδή ειδικά ο Μικές είχε άλλο πράγμα στο κεφάλι του, γιατί ο Μικές ήταν και μουσικός, ήξερε δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερος μουσικός στο θέμα τεχνικής από τον Μιχάλη και από όλους τους υπόλοιπους για την ακρίβεια, είχε κάτι άλλο στο κεφάλι του. Εντάξει, ήταν δηλαδή η περίοδος που είχαν βγει συγκροτήματα όπως η Limp Bizkit, είχαν γίνει γνωστά στην Ελλάδα τότε. Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, Slipknot. Βέβαια υπήρχαν τέτοια συγκροτήματα, υπήρχαν και παλιότερα, ας πούμε, όπως για παράδειγμα Rage Against the Machine, οι συνεργασίες των Public Enemy, ας πούμε, με τους Anthrax, τέτοια πράγματα. Ο Μικές είχε κάτι τέτοιο στο κεφάλι του, γιατί όπως και να το κάνουμε, metal έπαιζε. Το αρέσαν ναι μεν και τα άλλα, αλλά έπαιζε metal. Και ο Μικές αναλαμβάνει λοιπόν να φτιάξει τη μουσική ουσιαστικά. Εκεί πέρα ήταν η πρώτη φορά που είπαμε στον Μιχάλη όχι για κάτι. Μας έδωσε δηλαδή ο Μιχάλης κάποια κομμάτια και του λέμε: Μιχάλη, αυτά σε σχέση με αυτό που θέλεις να βγει δεν έχουν καμία σχέση. Και εκεί πέρα άρχισε η κόντρα μας με τους active members, ας πούμε. Ο Μιχάλης νόμιζε ότι εμείς πουλάμε μούρι και ότι θέλουμε να γίνουμε μεγαλύτερο όνομα από τους active members, κάτι το οποίο δεν υπήρχε βέβαια. Εμείς απλά μουσική καλάμε και γουστάραμε να κάνουμε μουσική και θέλαμε να έχει η μουσική το δικό μας στοιχείο, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορούσαμε. Και είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τελειώνει ο δίσκος λοιπόν, ο οποίος δίσκος του άρεσε τον Μιχάλη, αλλά επειδή ο Μιχάλης δεν είχε βάλει το χέρι του επάνω στο δίσκο, σε τίποτα, δηλαδή αν εξαιρέσεις, ας πούμε, το Βαβυλώνα 2000, το οποίο στιχουργικά και ουσιαστικά παραγωγικά ήταν μια ιδέα του Νικήτα και το έγκλημα και τιμωρία, το οποίο επίσης ήταν στίχη του Νικήτα, και η νοοτροπία ήταν του Νικήτα, ας πούμε, ο Μιχάλης ουσιαστικά σε εκείνο το κομμάτι δεν έβαλε χέρι σε κανένα κομμάτι Βαβυλώνα. Κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω το λόγο, αυτό είναι άλλο θέμα, αυτά είναι παλιά και ξεχασμένα, δεν μας μοιάζουν αυτά πλέον, έχουμε προχωρήσει από τότε. Τέλος πάντων, αυτή η κόντρα τελικά κατέληξε σε ένα πολύ άσχημο συμβάν, στο οποίο υπόθηκαν κάποια πράγματα από τους active member όταν εμείς αποφασίσαμε να φύγουμε από τη freestyle. Εμείς είπαμε τα πράγματα όπως εμείς τα βλέπαμε και όπως ήτανε ουσιαστικά, για μας τουλάχιστον. Τα βγάλαμε κι εμείς σε μια, ας πούμε, ανακοίνωση στο ίντερνετ. Υπήρχαν κάποια τηλέφωνα, κάποιες απειλές, κάποια από εδώ, κάποια από εκεί και τελικά βρεθήκαμε αντίδικοι σε ένα δικαστήριο. Εκεί πέρα τελείωσε η όλη ιστορία με τη freestyle production πια. Συνεχίσαμε κάποια live για λίγο καιρό ακόμα σαν Βαβυλώνα, σαν πρώην Βαβυλώνα πλέον, δηλαδή βάζαμε ένα X μπροστά. Κάποια στιγμή λοιπόν πηγαίνουμε σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια, στο Mo Better, και εκεί πέρα όπως καθόμαστε, τέλος πάντων, βλέπουμε κάποιους γνωστούς παλιούς, τον Ντέμι και κάποια άλλα παιδιά, μιλάμε, ξέρω εγώ, λίγο ιστορίες από εδώ από εκεί. Μέσα στον κόσμο, ας πούμε, είναι δύο παιδιά, ο Νίκος, ο Όντι και ο Δημήτρης, ο Τσατσάρας. Καθόμαστε λοιπόν, μιλάμε έτσι, καθόμαστε εκεί πέρα τον Ατάλο, τον Τζατσάρα φυσιογνωμικά τον ήξερα, και τον Νίκο τον ήξερα, τον είχα γνωρίσει λίγο πριν σε ένα άλλο live που είχαμε πάει, ας πούμε, να δούμε, και τους βλέπω, ας πούμε, παιδί μου, κάποια στιγμή και όπως κάθονται εκεί πέρα και μιλάνε, μιλάει ο Τζατσάρας στον Νότι και του λέει: Εσύ, πάμε να πάρουμε τσιγάρα. Και αρχίζει ότι και το απαντάει ok με scratch. Απαντάει ότι ok με scratch, το απαντάει και ο Τσατσάρας με scratch. Εντάξει ρε μαλά, λάκα, εν τω μεταξύ να τους ακούω, να χαζεύω. Και όπως βλέπω λοιπόν εγώ να κάνω scratch, αρχίζω και εγώ το beatbox από πάνω. Με κοιτάνε, οπ,
τι έγινε εδώ. Λέω, εγώ τι έγινε εδώ, εσείς τι έγινε εδώ. Τι είναι αυτό που κάνετε, μου λέει, εσύ αυτά πότε κάνεις. Εγώ λέω, αυτά τα κάνω άσα από πότε τα κάνω. Τι είναι αυτό, του λέω. Τέλος πάντων, από αυτό και μόνο κολλήσαμε. Εγώ με τον Τζατσάρα και τον Νόντι. Και έτσι ξεκινάει μια άλλη περίοδος μουσικής, ας πούμε, κατάστασης. Η πρώτη beatbox ομάδα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον έτσι πιστεύαμε, δεν ξέρουμε αν υπήρχε άλλη ομάδα αλλού ή κάτι τέτοιο. Και αρχίζουμε, εγώ, ο Όντι και ο Τσατσάρας, και κάναμε beatbox στην καφετέρια. Το 2001. Ήταν ακριβώς την περίοδο που είχαμε φύγει από το Βαβυλώνα. Που είχαμε φύγει από τη freestyle. Και αρχίζουμε λοιπόν εγώ και ο Τσατσάρας και Όντι και γινόμαστε αυτοκόλλητοι. Για καφέ πηγαίναμε, beatbox κάναμε. Στο λεωφορείο, beatbox κάναμε. Σε πάρκα καθόμασταν, beatbox κάναμε. Στο Village πηγαίναμε, beatbox κάναμε. Οπουδήποτε και να πηγαίναμε, δεν μιλάγαμε, κάναμε beatbox. Τους έκανα εγώ beat, εκείνοι κάνανε scratch. Προσπαθήσαν να μάθουν εκείνοι κανένα δύο scratch καλά, έτσι μήπως μπορώ και το κατέχω. Εγώ απλά μάθαινα ακούγοντάς τους. Εγώ τους μάθαινα beat. Εγώ τους μάθαινα beatbox. Όπως μπορούσα να τους μάθω, γιατί δεν μπορούσα να τους εξηγήσω ακριβώς πώς το κάνω. Απλά τους έδειχνα τον ήχο. Τους έλεγα να μιμηθούν αυτό που κάνω. Και από εκεί άρχισαν λοιπόν κάποια live. Live συμμετοχές, όχι ολόκληρα live ας πούμε. Τα οποία τα κάναμε μαζί με τους στοίχημα, με τα στοιχιά. Υπήρχε συμμετοχή του Όντι στο πρώτο δίσκο των στοιχιών. Υπήρχε συμμετοχή του Όντι επίσης στο πρώτο δίσκο των στοίχημα, στο οποίο δεν αναφέρθηκε ποτέ τελικά το όνομά του σε οτιδήποτε μέσα, ούτε σε ευχαριστώ ούτε σε τίποτα. Ναι. Δεν υπόθηκε ας πούμε ποτέ το όνομά του στο outro, το οποίο υποθήκαν όλοι όσοι συμμετείχαν μέσα. Το όνομα του Όντι δεν υπόθηκε ποτέ, κάτι το οποίο τον στεναχώρησε και εκείνον. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Και τέλος πάντων, συνεχίζει αυτή η ιστορία, πηγαίνουμε σε live, κάνουμε από εδώ, κάνουμε από εκεί. Και φτάνουμε στην ημέρα που... Φτάνουμε στην ημέρα που γίνεται το δεύτερο, ας πούμε, χαστούκι. Ήτανε λοιπόν, είναι μια μέρα, είχα να δω τον Όντι πάρα πολύ, είχα να δω τον Όντι πολύ καιρό γιατί τότε δούλευα κιόλας και ξεκινάω να πάω στο σπίτι του για να του πάω κάποια κομμάτια που εγώ τότε έφτιαχνα με PlayStation. Γιατί εγώ δεν είχα από υπολογιστές και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, Music 3000, το οποίο ήταν μια μικρογραφία, ας πούμε, μια μικρογραφία προγράμματος μουσικού σε υπολογιστή. Είχε κάτι, ας πούμε... Ναι, μιλάω για αυτό εδώ. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν φανεί σαν διαφήμιση. Τρελό σκηνικό. Ναι, ήταν το πιο καλό πράγμα που βγήκε για μένα, πιστεύω, σε PlayStation 2. Βασικά ήταν το μοναδικό μουσικό πράγμα που βγήκε ποτέ σε PlayStation 2. Εντάξει, βλέπετε πάνω σκόνη και φαγούρα και γρατζουνίες, είναι τα πάντα, γίνεται της μπουλής εδώ. Δεν χρειάζεται να φέρεις το άλλο. Άστο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν με το PlayStation γράφαμε ας πούμε μουσική. Επειδή εγώ δεν είχα κάποιον άλλο τρόπο να γράψω μουσική, γράφαμε το PlayStation. Έβγαζα τα πράγματα που είχαμε στο κεφάλι. Και άρχισα να καταφέρνω καλά να φτιάχνω μουσική. Είχα λοιπόν ξεκινήσει να πάω στο σπίτι του Νίκου, είχε μετακομίσει ο Νίκος, έμενε μαζί με τα αδέρφια του σε ένα σπίτι στην Τεραπετσόνα. Και πηγαίνοντας προς το σπίτι του, με παίρνει τηλέφωνο ένα άλλο παιδί και μου λέει ότι ο Νίκος σκοτώθηκε σε τροχαίο. Και χάζεψα. Και λέω εντάξει, δεύτερη φορά. Τι θα γίνει, την πρώτη γίνεται με τον πυροβάτη, τώρα θα γίνει με τον Νίκο. Εντάξει, με τον πυροβάτη στο κάτω-κάτω η σχέση μας ήταν καθαρά ότι είχαμε να κάνουμε με το group. Δεν είχαμε δηλαδή περαιτέρω παρέα. Δεν κάναμε περαιτέρω παρέα. Ενώ με τον Νίκο ήμασταν σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Είχε έρθει εδώ, είχαμε κάτσει με το Marble μαζί, είχαμε πολλά.
συναυλίες μαζί, είχαμε παίξει με το Marble, Scratch, του μάθαινε ο Marble του Νίκου, ας πούμε, να κάνει Scratch σε pick-up, διάφορα τέτοια. Και αυτό ήταν επίσης ένα μεγάλο πλήγμα. Και μετά, ας πούμε, από εκείνο το σκηνικό ήταν που άρχισα εγώ να ξενερώνω με την όλη κατάσταση γενικώς, δεν ήθελα δηλαδή πλέον. Από τότε, ουσιαστικά, από την ημέρα που πέθανε ο Νίκος, είχαμε ελάχιστες εμφανίσεις πλέον σαν BST, γιατί πάντα έλειπε ένα κομμάτι. Δεν ήταν δηλαδή, δεν ήταν ότι ήμασταν 8 άτομα, που μετά ξαναγίναμε 8 άτομα και μετά γίναμε 6 άτομα. Δεν ήταν καθαρά επαγγελματική η κατάσταση, ήταν φιλική η κατάσταση. Και εκεί πέρα άρχισα να ξενερώνω εγώ με το όλο θέμα, έκανα beatbox μόνο όποτε μου ερχόταν να κάνω beatbox. Αν μου ζητάγανε να κάνω beatbox, ας πούμε, σε κάποιο κομμάτι κάποιος φίλος ή γνωστός ή οτιδήποτε, με συμμετοχούλες σε μερικά δισκάκια στα οποία πάντα είχε, ας πούμε, να κάνει ο Marvel πάνω στα δισκάκια αυτά. Και κάποια backing vocals σε διάφορα δισκάκια, ας πούμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, την ίδια περίοδο με τους PST, ας πούμε, εγώ, επειδή είχαμε αρχίσει να ξεκόβουμε κάτω με τα παιδιά, γιατί η Βαβυλώνα ουσιαστικά διαλυθήκανε, γιατί όταν είσαι σε ένα group είναι 6 άτομα, είναι 6 διαφορετικοί άνθρωποι, ας πούμε, και ο κάθε ένας από αυτούς τους 6 διαφορετικούς άνθρωπους θέλει να κάνει το δικό του πράγμα, είτε αυτό είναι να κάνει τη μουσική δουλειά, είτε αυτό είναι να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε, είτε αυτό είναι να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια και να παρατήσει τη μουσική, είτε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, το group διαλύθηκε. Έπαψε να υπάρχει πλέον το Βαβυλώνα σαν όνομα, ως παράφων δηλαδή, ας πούμε, και ως θηρίο και ως υπόλοιπη, ας πούμε, πάψαμε να υπάρχουμε σαν Βαβυλώνα πια. Εντάξει, το όνομα συνέχισε να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, και την ίδια χρονική στιγμή ο Marble είχε κάνει από το 98, δηλαδή περίπου 6 μήνες αφού είχε φύγει από τη Freestyle, είχε κάνει στην ημέρα, την ημέρα των γενεθλίων του συγκεκριμένα, ίδρυσε, ας πούμε, ομάδα παραγωγής Time Code Creations, στο οποίο ουσιαστικά τότε ήταν μόνος του. Ήταν αυτός η ομάδα παραγωγής. Μετά από περίπου κάνα χρόνο, εισχώρησε μέσα στην ομάδα παραγωγής ο DJ Sin, ή αργότερα γνωστός ως DJ Ilexes, ο Γιώργος επίσης. Και την ίδια περίοδο λοιπόν που φύγαμε και εμείς από τη Freestyle και τελικά αρχίσαμε να ξαναμιλάμε πάλι με τον Γιώργο, γιατί υπήρχε και μια περίοδος που είχαμε σπάσει, λόγω του ότι ο Γιώργος ακολουθούσε άλλο δρόμο και εγώ ήμουνα και λίγο πρόβατο. Ήμουνα και λίγο δηλαδή πιστά ότι μου λέγανε, αυτό ακολουθούσα, ας πούμε. Για περίπου κάνα χρόνο είχαμε σταματήσει και τελικά βρισκόμαστε, θυμόμαστε τα παλιά. Εντάξει, όταν έχεις περάσει με κάποιον άνθρωπο όλα αυτά τα πράγματα, δεν τα ξεχνάς έτσι εύκολα. Και ξαναδέσαμε. Και εκεί πέρα πλέον δέσαμε πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε δέσει. Εκεί πέρα πλέον δεν ήμασταν πλέον απλά αυτοκόλλητοι πια. Δηλαδή το ίδιο μακυλάει στις φλέβες μας, δεν είστε. Φλέβες μας ήταν η κατάσταση. Και μπαίνω κι εγώ στην ομάδα, ας πούμε, σαν με την προϋπόθεση ότι θα κάνουμε ένα δίσκο προσωπικό μου, το οποίο ακόμη το κάνουμε βέβαια, έχει περάσει πολύ καιρός για να γίνει αυτός ο δίσκος, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά έρχεται.